κάθετα συμμετρικά, αν το διαβάζουμε έτσι, ή οριζόντια συμμετρικά. Οκ. Okay. You got it? Yeah. Yeah. I need an answer. Yeah. Χρειάζομαι ένα... Yeah. Ναι, ποια? Βίτα, για το horizontal. Ναι, οκ. Άρα θα το βάλω αυτό έτσι. Και αυτό θα το βάλω έτσι. Μετά. Στη σειρά. Αλφα, βήτα, γάμα. Το δέλτα. Άντε, παιδιά, το δέλτα. Άντε, παιδιά, το πάει και σωστά. Το βήτα. Το εψιλόν είναι. Ναι. Είναι. Το ζήτα. Όχι. Ήτα, θήτα. Ήταν. Παιδιά, να πω κάτι. Εγώ μιλάτε μεταξύ σας και δεν πώς θέλει ένα γράμμα, ας το πει φορέα και ίσα. Τα γράμματα με τη σειρά. Έτσι άπατε τα γράμματα. Εψιλον, ζήτα. Είναι το ζήτα συμμετρικό? Το ψου. Το ψου. Ψου είναι πολύ μετά. Πάμε με τη σειρά, Χρήστο. Αλλά δεν είναι λάθος. Δεν είναι λάθος, αλλά δεν είναι αμέσως. Παίρνουν τα γράμματα με τη σειρά. Εψιλον, ζήτα. Ήτα. Ήτα. Άρα το ήτα τι είναι? Και τα δύο. Δεν έχω πρόβλημα. Λέμε και τα δύο. Άρα, εδώ ήμασταν εδώ. Το θήτα είναι. Είναι. Το γιώτα. Ναι. Το κάπα. Όχι. Όχι. Είναι ή όχι? Όχι. Ναι. Ναι. Είναι ή δεν είναι? Ρωτάω, είναι ή όχι? Στην πραγματικότητα, επειδή είστε πιο μεγάλοι, μπορούμε να σας το κάνουμε μεγαλύτερη ακρίβεια, το κάπα δεν είναι. Το κάπα το αγγλικό είναι. Το ελληνικό έχει μια μικρή διαφορά. Ε? Ξανακάνω κρυφά για όσους δεν το πρόσεξαν. Αυτό είναι έτσι το ελληνικό. Το αγγλικό είναι έτσι. Άρα το αγγλικό έχει την ιδιότητα, το ελληνικό δεν την έχει. Αν θέλουμε ακρίβεια, εντάξει. Το λάμδα. Έτσι... Το λάμδα είναι. Ναι. Το μη. Ναι. Το νι. Το νι. Το νι. Και το ξαναγράφω εδώ το νι. Πού βλέπεις συμμετρία, έτσι? Ναι. Όχι. Έτσι. Λοιπόν, μπορεί να σας πειράζει γιατί μιλάμε για γράμματα, αλλά μιλάμε για ιδιότητες μαθηματικών. Το νι έχει μια συμμετρία, δεν έχει συμμετρία έτσι. Έχει μια κεντρική συμμετρία. Είναι άλλη συμμετρία. Άμα είσαι εδώ, θα πας εδώ. Άμα είσαι εδώ, θα πας εδώ. Αυτό λέγεται κεντρική συμμετρία. Έτσι, δεν είναι αξονική. Το ξύ. Ναι. Τι. Οριζοντίος ή κατέτος. Και τα δύο. Το όμικρον. Ναι. Βέβαια, ο Μανώλης ο αγαπημένος. Μας είπε και τα δύο. Άρα. Το όμικρον. Ναι. Και τα δύο. Και τα δύο, μπράβο. Και το δύο. Το πι. Και το δύο. Ποιος είπε και τα δύο? Εσύ, Άγγελε. Αυτός που κοιτάει πίσω τώρα. We own up to our actions. Εδώ θέλω να πει κάτι. Ξέρουμε. Το είδαμε. Το ρο. Μετά το ρο, αμέσως το χ. Όχι. Όχι. Το σίγμα. Είναι σωστό. Είναι σωστό, αλλά είναι... Και άλλα γράμματα πριν. Άρα,
μετά το πι, το ρο. Το ρο δεν έχει. Δεν έχει, μετά. Σίγμα. Σίγμα δεν. Ταφ. Ναι. Υψιλόν. Το υψιλόν είναι συμμετρικό. Ναι. Τέλος πάντων, θα το βάλουμε νέα. Μερικές φορές δεν το κάνουμε, αλλά υπάρχει αυτό. Το φι. Ναι. Το χι. Ναι. Και τα δύο. Και τα δύο. Ναι, και τα δύο. Το χ. Το ψ. Και το μέγα. Πόσα γράμματα έχουμε στα ελληνικά? Come on, yes, yes, yes. Never is. Ναι, 24. Αλλά το 20 ήταν σωστό. 24. Ωραία. Πώς ήταν συμμετρικά? Τα μετράτε πώς είναι συμμετρικά. Οι καθηγητές σας το ξέρουν απ' έξω. Λοιπόν, πόσο? Θα μετρήσατε σωστά. Άρα, γραμματικότητα, βλέπετε ότι ένα μεγάλο ποσοστό των ελληνικών γραμμάτων είναι συμμετρικό. Είναι τεράστιο γιατί έχουμε μόνο 24 γράμματα. Okay. Άρα, θέλω να είστε δύο, να σηκωθούν και θα το κάνετε στα αγγλικά. Ο ένας θα γράφει το γράμμα, το σωστό, και ο άλλος θα γράφει αν είναι έτσι ή έτσι. It's easy, no? Ο Μανώλης και ο Γιάννης. Ελάτε, παιδιά. Ποιος τους κάρπωσε? Πάμε, Χρήστο, έλα, Χρήστο. Αλλά πρόσεξε, να γράψεις κολλές, θα πούμε ένα θέμα με την κυρία. Δόλικα, τώρα θα γράψουμε. Βέσχυτο. Βλέπετε πόσα γράμματα είναι συμμετρικά οριζόντια και πόσα είναι κάθετα. Άρα εδώ έχουμε τα διπλά. Okay.
Είμαστε εντάξει. Mm-hmm. Ωραία. Άρα τι βλέπετε στα αγγλικά, στα λατινικά, πόσα γράμματα έχουμε. 10. Άρα τι βλέπετε ότι με τα ελληνικά και τα αγγλικά υπάρχει μια διαφορά. Τα ελληνικά είναι πιο συμμετρικά το ποσοστό. Τώρα θα κάνουμε ένα άλλο τεστ. Τώρα θα κόψουμε τα γράμματα στα δύο οριζόντια, οποιοδήποτε γράμμα. Και θέλω να σκεφτείτε αν μπορείτε να το βρείτε ποιο είναι. Ωραία, έχουμε μια γραμμή. Εντάξει. Γράφουμε τα γράμματα συμμετρικά. Το συμμετρικό για το α θα είναι ουσιαστικά έτσι. Ναι. Οκ, okay, θα σβήσω το μισό. Τώρα μπορείτε να το βρείτε ποιο γράμμα είναι. Λάμδα. Ο λάμδα θα είναι πιο ψηλά. Οκ, εδώ δεν υπάρχει αυτή η γραμμή. Και για όσους είπαν δέλτα, μην ξεχνάτε ότι το δέλτα, άμα το κάνω στο μισό, θα πάει πιο κάτω. Άρα όταν θα το σβήσω, θα κάνει αυτό. Είμαστε εντάξει. Άρα, παίρνω όλα τα γράμματα, τα σβήνω μισά και αναρωτιέμαι αν μπορώ να τα αναγνωρίσω ή όχι. Okay. Ας πούμε ότι παίρνω ένα Β, για όσους κατάλαβαν τώρα. Άμα το πάρω το Β έτσι, εντάξει, και άμα το σβήσω, υπάρχει άλλο γράμμα στα ελληνικά που να μοιάζει με αυτό. Έχει το... Εδώ είμαστε, θες να βάζεις τι, το θήτα. Εννοείς το θήτα. Το θήτα, όταν το κόβεις έτσι, το θήτα θα είναι έτσι. Όταν θα το κόψω, θα φύγει αυτό. Και θα μείνει αυτό. Είναι δύσκολο. Ωραία. Άρα, άμα σας πω, ας πούμε, να γράψετε ένα κείμενο που είναι μισό γραμμένο, ποιος θέλει να μου γράψει μια λέξη που είναι μισό γραμμένη. Αφού λέτε ότι είναι εύκολο. Ναι. Ο Μανώλης ο αγαπημένος. Όχι, όχι. Δεν παίρνει το κύριο Μανώλη. Δεν παίρνει το κύριο Μανώλη. Λοιπόν, ο κύριος Μανώλης θέλει να γράψει. Δεν θέλει ο κύριος Μανώλης. Είναι πολύ έξυπνος ο κύριος Μανώλης. Μπράβο. Δεν τη λες. Γράφεις μόνο στο μισό. Ό,τι θες, ό,τι θες, εγώ δεν έχω θέμα. Σίγουρα. Εγώ νομίζω ότι δεν μιλάει για εσένα. Εσύ δεν κατάλαβες τίποτα από ό,τι κατάλαβες. δεν είναι, δεν μιλάς για αυτό. Όχι, μιλάει για τον εαυτό του.
Δεν μιλάει για τον εαυτό του. Μάλλον. Άρα μιλάει για το εγώ. Είναι. Γι' αυτό όταν κοροϊδεύεις τον άλλον και αυτό που λες είναι βλακεία, δεν είναι ανάγκη να το λες δυνατά. Εδώ γράφει εγώ. Αλλά εφόσον γράφει εγώ, δεν μιλάει για αυτόν, μιλάει για τον εαυτό του. Ωραία. Αυτό είναι πολύ ωραίο το παράδειγμα που πήρε, γιατί είναι μερικοί από εσάς που μπορεί να πίστεψαν ότι ήταν το χ. Αλλά επειδή πήρε το γ και το έκοψε στο μισό, η διασταύρωση είναι λίγο πιο πάνω. Συμφωνώ, κύριε Μανώλη. Σω αυτό είναι το γ. Yes. So, αυτό είναι το γάμα, ναι, μετά, ναι, ναι, το κατάλαβα, μετά. Οκ. Άρα, θα μου γράψει κάποιος άλλος μια λέξη. Θα μπορούσατε να γράψετε και τη λέξη κάθετα και να σβήσετε μόνο το μισό. Έκανε ήδη κάτι. Άρα να μην σηκώνω συνεχώς τον ίδιο. Ποιος άλλος θέλει, εκτός από τον Μανώλη που όλοι θέλουν να πάει ο Μανώλης. Ωραία, ο κύριος Γραβάτα. Ό,τι θες, κεφαλαία ή προς το παρόν ξεκινήσει μόνο με κεφαλαία. Όχι, μ' αρέσει που το ρωτάς στο τέταρτο γράμμα. Πόσο. Δεν το καταλάβω ότι θα έρθει πόσο, αλλά... Όχι, όχι, δεν το γράψω όλο. Κοίτα, δεν είναι επειδή δεν είναι ο Μανώλης που πρέπει να έχει καταδεχθεί. Είναι έτσι το πει, γιατί αυτό είναι εδώ. Δεν είπατε πριν κάθετα, στα κάθετα να τα κάνεις. Όχι, όχι, αυτό ήταν άλλο. Δεν θέλω αδικίες μπροστά μου. Ναι, αλλά φαίνεται λιγότερο, δεν ξέρω, δεν έχετε χωρίσει ακόμα. Άρα, αυτό που πρέπει να ξέρετε είναι ότι στην πραγματικότητα, άμα τα βάλουμε με μικρά και όχι κεφαλαία, αυτά είναι τα πιο μεγάλα, ε. Όχι, είδα τα πιο μικρά και μπορείτε να κάνετε ανταλλαγή. Άρα, μερικές φορές δεν βλέπουμε αυτές τις τεχνικές, θα σας δείξω ένα παράδειγμα. Ας πούμε, άμα σας πω ότι αυτό είναι ποιο γράμμα. Το πι. Είναι το πι. Okay. Άρα όταν το βλέπετε αυτό και το διαβάζετε με αυτόν τον τρόπο, λέτε σιγά να μην είναι το πι. Άρα στην πραγματικότητα πρέπει να το φανταστείτε ότι κάνουμε αυτό. Βλέπετε. Γι' αυτό το πι το γράφουμε έτσι καλλιγραφικά. Άρα η ιδέα είναι ότι στο καλλιγραφικό ξεκινάμε από εδώ, φεύγουμε από εδώ. Άρα άμα το γράψετε κανονικά το πι, θα γράψετε έτσι, θα πρέπει να πάτε πίσω, θα πρέπει να κάνετε αυτό.
Ωραία. Άρα τώρα, άμα κάνετε ας πούμε το λάμδα, άμα σας γράψω το λάμδα έτσι. Εντάξει ότι είναι λάμδα. Ναι. Οκ. Αλλά βλέπετε ότι κανονικά δεν μοιάζει με λάμδα. Η ιδέα είναι ότι φεύγω. Εντάξει. Μετά τι πρέπει να κάνω. Οκ. Άρα να ξέρετε ότι με τους υπολογιστές κάνουμε πολλά πράγματα τέτοιου τύπου για να μπορούμε να αναλύσουμε το γραφικό χαρακτήρα. Άρα για μας φαίνεται αυτονόητο ότι αυτό είναι ένα πι, άμα το ξέρουμε, άμα δεν το ξέρουμε φαίνεται αυτονόητο ότι είναι ωμέγα. Okay. Το ωμέγα όμως δεν είναι κλειστό. Άρα θέλω να σκεφτείτε τώρα ότι αν τα γράμματα είναι φτιαγμένα με αυτόν τον τρόπο, πώς πρέπει να γράψω ένα σίγμα μικρό. Το σίγμα μικρό. Άρα έχουμε μερικούς από... Θα σηκώσει το χέρι, εντάξει. Υπάρχουν μερικοί που γράφουν το σίγμα έτσι. Κανένας. Το six το γράφεις έτσι. Δεν το γράφεις έτσι. Το γράφεις έτσι. Ή το γράφεις έτσι. Τότε δεν έχει καμία. Εφόσον γράφεις έτσι, γιατί αυτό το είπες ότι είναι το six. Το καπέλο φταίει. Λοιπόν, ποιος γράφει το σίγμα έτσι. Οκ, okay, γιατί το γράφετε έτσι. Επειδή σας είπα να το γράφετε έτσι. Όχι. Έτσι το έχεις δει. Είναι δύσκολο να το δεις έτσι χωρίς να κάνεις καλλιγραφικά, γιατί καλλιγραφικά θα κάνει έτσι. Για αυτής. Okay. Άρα η ιδέα πάντοτε, επειδή γράφουμε με αυτόν τον τρόπο, φεύγουμε από εδώ και φτάνουμε εδώ. Okay. Άρα αυτά που φαίνονται αυθαίρετα όταν δεν γράφουμε καλά, γιατί είδα μερικά παιδιά και πριν μου έγραφαν τους αριθμούς με ένα πολύ παράξενο τρόπο, αλλά το άφησα. Θα το δούμε. Λοιπόν, άμα το σκεφτείτε με αυτόν τον τρόπο, ότι εμείς γράφουμε από αριστερά στα δεξιά και είμαστε... Ποιος είναι αριστερόχειρας? Είστε όλοι δεξιόχειροι? Γράφετε όλοι με το δεξί χέρι? Γράφετε με το δεξί. Το αριστερό. Οκ, άρα είσαι αριστερόχειρος. Οκ, ποιος γράφει με αυτό το χέρι? Ποιος γράφει με αυτό το χέρι? Έτσι, πάνε το χέρι. Έτσι, ποιος γράφει με αυτό το χέρι? Μόνο εσύ. Okay. Καταλαβαίνετε όλοι αυτά που λέω, γιατί μου λένε να σας μιλώ στα ελληνικά, αλλά δεν φαίνεται ακριβώς το impact. Όλοι κοιμούνται. Okay. Άρα, στην πραγματικότητα, θα δούμε τώρα λίγο μερικά κριτήρια για να δούμε πώς θα αντιλαμβάνεστε με το μυαλό σας. Θα αφήσουμε τα γράμματα. Οκ. Αυτός είναι ένας κύβος, εντάξει. Οκ, είναι μερικοί. Ξέρεις να ζωγραφίζεις έναν κύβο? Like this or like the three others? Like that. Okay. I draw an hexagon? A hexagon. Yes, it's correct. Μάλιστα, η σκιά ενός κύβου μπορεί να είναι ένα εξάγωνο.
Skia, the shadow of a cube, can be an hexagon, no? Possibly. Possibly, yes. It's easy to prove it. You just do this. Yeah, see, you made it. Okay? Hexagon. Αυτό που έλεγα ξανά είναι ότι άμα βάλω έναν κύβο εδώ και εδώ και εδώ και μπορώ να βάλω τα λεγόμενα τηγάνια για όσους τα καταλαβαίνουν. Είναι μερικοί που προτιμάνε αυτόν τον κύβο ή αυτόν τον κύβο ή αυτόν τον κύβο ή αυτόν τον κύβο. Οκ, ας κάνουμε κάτι λίγο διαφορετικό να σας προετοιμάσω. Ας πούμε ότι παίρνω αυτό το πράγμα. Okay. Και σας ρωτάω, αυτό το βλέπετε στο βάθος ή το βλέπετε μπροστά. Δηλαδή βλέπετε βουνό ή πηγάδι. Ποιος βλέπει βουνό. Okay. Ποιος βλέπει πηγάδι. Ποιος δεν καταλάβει τι λέω. Άρα, άμα θέλετε αυτό, είναι σαν να το βλέπετε με αυτόν τον τρόπο. Και το άλλο, στην πραγματικότητα, το βλέπετε με αυτόν τον τρόπο. Και μέσα βλέπετε ότι πέφτει. It's okay. Αυτό είναι το βουνό, αυτό είναι το πηγάδι. Okay. Ξανά, τώρα που καταλάβαμε. Ποιος βλέπει βουνό. Okay. Ποιος από αυτούς που βλέπουν βουνό μπορούν να δουν πηγάδι. Εδώ. Πρέπει να το σπρώξετε λίγο, θα το δείτε, έχει σχέση με το μυαλό. Αυτοί που δεν μπορούν καθόλου θα πρέπει να το ξανακάνουν. Αυτοί που μπορούν το σπρώχνουν. Άρα μπορεί να σπρώξετε αυτό και να κάνετε ένα πηγάδι ή να το ξαναφέρετε. Okay. Όταν θα κλείσετε τα μάτια, θα ξαναπάει εκεί που θα συνθέσετε. Close your eyes. Open. Βλέπεις ότι ξαναπηγαίνει πίσω. Okay. Άρα αυτό έχουμε την αδράνεια του εγκεφάλου και την πλαστικότητα. Άρα η πλαστικότητά μας είναι η ικανότητα να αλλάζουμε και η αδράνεια είναι η ικανότητα να ξαναρχόμαστε λόγω υστέρησης, ξαναρχόμαστε σε αυτό που θεωρούμε κλασικό. Οκ. Okay. Ποιος έχει master eye δεξί. Master eye. Το μάτι οδηγός. No. Οκ. Okay. Λοιπόν, θα σημαδέψετε αυτό. Okay. Άμα θέλετε να το μάθετε, άμα δεν σας ενδιαφέρει δεν το κάνετε. Άρα φανταστείτε ότι είναι όπως είναι ο Κύριος, okay, και εγώ θα είμαι εκεί και κάνω αυτό, τεντωμένα τα χέρια και σημαδεύω αυτό. Άμα σημαδέψετε αυτό, άμα κλείσετε ένα μάτι θα μείνει, άμα κλείσετε το άλλο μάτι θα εξαφανιστεί. Όταν λοιπόν εξαφανίζεται, θέλει να πει ότι κλείσατε το master eye. Το έχουμε. Η κυρία είναι ζαβολιάρα, αφού δεν τέντωσε τα χέρια της, δεν μπορείς να το κάνεις. Άρα ξαναπηγαίνω πίσω. Πίσω. Όποιος δεν μετακινηθεί θα φάει κάτι που θα πάρω από πάνω. Είμαστε εδώ, βλέπετε. Συμβαδεύουμε έτσι. Δεν είναι.
Μετά αυτόν. Αυτό το χρησιμοποιώ σταθερό. Είναι λόγω της πλεύρωσης. Είναι ότι ο εγκέφαλός σου επηρεάζεται περισσότερο από το μάτι και μετά από το χέρι. Εντάξει. Άρα ας πούμε, πες ότι έχω δεξί μαστεράι και είμαι αριστερόχειρας και θέλω να σημαδέψω. Εντάξει. Κανονικά, αν είμαι μπουμπούνας, θα σημαδέψω με το αριστερό έτσι. Okay. Στην πραγματικότητα πρέπει να σημαδέψει, εσύ φαίνεται ότι δεν ξέρεις να δείτε. Εσύ ρίχνεις έτσι. Αυτό δεν λέει, αρχίζει με μη, δεν μπορώ να στο πω εδώ. Λοιπόν, άρα στην πραγματικότητα πρέπει να σημαδέψεις με το μάτι, ακόμα και αν το χέρι σου είναι το αριστερό. Σταμάτα να μιλάς, ε. Άρα πρέπει πρώτα να σημαδέψεις με το μάτι και μετά αλλάζεις χέρι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί αυτοί που σημαδεύουν καλά, σημαδεύουν με το σωστό μάτι, αυτοί που σημαδεύουν στραβά, σημαδεύουν με το χέρι. Και γι' αυτό, άμα κοιτάξετε καλά το λόγο για τα κορίτσια που κοιτάζετε συχνά καθρέφτη, θα δείτε ότι ένα μάτι σας είναι ίσιο και το άλλο είναι στραβό. Αυτό που είναι στραβό είναι, μας επιτρέπει να βλέπουμε σε τρεις διαστάσεις. Αλλά ας κάνουμε ένα σκίτσο σε τρεις διαστάσεις. Να καταλάβετε πού το πάμε. Ας πούμε ότι θέλω να ζωγραφίσω κάτι που είναι λίγο πιο πολύπλοκο. Εντάξει. He's like 720. Then they get out of the way. Άρα εδώ έχουμε ένα 12έδρο που είναι φτιαγμένο με 12 πετάγωνα. Άρα ποιος θέλει να το ζωγραφίσει. Το έχετε δίπλα, το ζωγραφίζετε δίπλα. Who wants to draw it? So you have the model, okay? You just draw it here. Who is going to photograph it? Manolis. You want to try? No. Angela can. Or whatever it is. Κατάλαβα. Θα κάνουμε κάτι που είναι διαφορετικό για να μην έχουμε να κάνουμε σκίτσα. Λοιπόν, για την κέντρη πλάτη. Αυτό εδώ θα είναι μια επιφάνεια. Το είναι μια επιφάνεια. Okay. Θα βάλω μόνο ένα σημείο. Θα μετρήσω το σημείο και θα πω ότι αυτό είναι η κορυφή. Okay, άρα θα μετράω πόσες κορυφές, πόσες έδρες και πόσες ακμές. Άρα πόσες κορυφές έχω εδώ. Μία. Λοιπόν, πόσες έδρες. Come on.
Τι εσύ. Πόσες έδρες. Πόσες ακμές. Όχι. Άρα, αυτός εδώ ο κήπος. Είναι ο κήπος του Άγια. Οκ. Και εγώ, σαν να έχετε δεύτερη ευκαιρία, να καταφέρουμε. Οκ. Πόσες κορυφές. Ένα. Μία. Πόσες έδρες. Πόσες ακμές. Καμία. Αυτό είναι ακμή. Οκ. H. How many vertices, how many faces, how many edges. Άρα αυτό. Οκ. Άρα συνεχίζω. Οκ, ξανά. Πόσες κορυφές. How many vertices. Πόσες έδρες. Πόσες έδρες. Τέσσερις. Οκ, πόσες ακμές. Μία, δύο, τρία. Οκ, αυτό. Αυτός ο μεγάλος μαθηματικός είδε ότι γίνεται και με αυτά. Άρα ξανακάνω τώρα. Παιδιά, εκεί πέρα εσείς δύο που θα μιλάτε. Εσείς κάθε πέρα. Οκ. Το βλέπετε ότι αυτό είναι ένας κύβος. Ναι. Ναι. Σίγουρα. Το βλέπω πολλά. Κύβη βλέπω, πηγάδια. Έτσι που μας θα δες να μας πεις ότι είναι μεσάνυχτα. Όλα τα βλέπω. Να το πιστέψουμε. Λες, ήδη τώρα είναι μεσάνυχτα. Λοιπόν, γιατί είναι ένας κύβος, εντάξει. Παίρνω έναν κύβο, τον τρυπάω, τον ανοίγω και κατεβάζω τις τέσσερις κορυφές. Άρα εδώ είναι ένας κύβος, γιατί πόσες κορυφές έχει. Έχει 8 κορυφές. Ένας κύβος έχει 8 κορυφές. Έχει 6 έδρες. Έχει 6. Και έχει 12 ακμές. Εντάξει. Άρα εδώ αυτός ο κύβος. Είναι το ίδιο. Άρα είναι ένας τρόπος να ανοίγω έναν κύβο και να κάνω υπολογισμούς με τον κύβο. Okay. Τώρα θέλω ας πούμε να κάνουμε το ίδιο με ένα οκτάεδρο. Αυτό είναι οκτάεδρο. Ναι, τι δεν καταλαβαίνεις. Αρχικά ήταν να ακούτε, αλλά φαίνεται ότι αυτό δεν έπιασε. Μετά ήταν, παρόλο που υπάρχει θόρυβος, μερικοί να καταλαβαίνω και σε μερικούς δεν έπιασε. Και μερικοί που, παρόλο που υπάρχει θόρυβος και ασχολούνται με άλλα, καταλαβαίνουν. Άρα σε ποια κατηγορία είσαι εσύ. Οκ, άρα γιατί δεν κάνεις την ερώτηση πριν. Φαντάζομαι ότι τώρα δεν κατάλαβες αυτό. Τι είναι το τελευταίο πράγμα που ζωγράφισα, όλα τα άλλα τα έχεις καταλάβει.
Άρα έκλεισε. Ναι, μα είναι πολύ απλό. Είναι μια τοπολογική προσέγγιση γεωμετρίας. Όταν δεν μπορώ να ζωγραφίσω κάτι, αυτό είναι εδώ, αυτό είναι 12 έτσι, το καταλάβες. Όχι. Ας πούμε ότι, αυτό θέλω να το ζωγραφίσω, αλλά θέλω να βλέπω όλες τις έδρες. Όχι. Εδώ εσύ έχεις συνηθίσει αυτό να το βλέπεις. Αυτό ζει σε τρεις διαστάσεις. Okay, άμα σου πω ζωγράφισέ μου έναν υπερκύβο σε τέσσερις. Θα πεις, my God, τι είναι αυτό. Okay, στην πραγματικότητα είναι τεχνικές για να ζωγραφίζεις πράγματα που δεν μπορείς να δεις. Άρα εδώ είναι μια απλή, γιατί αυτό μπορείς να το δεις και το φτιάχνεις έτσι. Okay, θα το κάνω λίγο για να δεις πώς το ζωγραφίζω. Παίρνω ένα σημείο και το τραβάω. Άμα το τραβήξω, θα μου κάνει αυτό. Ναι. Okay. Τώρα τραβάω αυτά τα δύο μαζί. Θα μου κάνει τι. Θα μου κάνει square. Okay. Από εδώ τραβάω έτσι. Από εδώ τραβάω εδώ. Ωραία. Τώρα έχω λοιπόν αυτό το πράγμα, το τετράγωνο. Και το τραβάω. Άμα το τραβήξω θα έχω τι. Παραλληλόγραμμο. Δύο τετράγωνο. Όταν τραβάω, κάνω αντιγραφή. Ναι. Στην πραγματικότητα, άμα το τραβήξω, θα κάνω ένα κύμα. Το τραβάω, το τραβάω, το τραβάω, το τραβάω. Κάνω την αντιγραφή. Okay. Άρα, σαν τεχνική, παίρνω μια δομή, τραβάω σε μια άλλη διάσταση. Okay, τώρα λοιπόν πες ότι θέλω να σου ρωτήσω πόσες κορυφές έχει ένας υπερκύβος σε τέσσερις διαστάσεις. Άρα κανονικά κάνεις μετά ξανασκέφτεσαι και λες μα τώρα δεν μου εξήγησε πώς να το κάνω. Στην πραγματικότητα τι κάνεις. Παίρνεις έναν κύβο, τον τραβάς, άρα θα έχεις εδώ 8 κορυφές, εφόσον τράβηξες θα είναι άλλες 8, άρα η απάντηση είναι 16. Εντάξει, άρα όταν θα τραβήξω αυτό, θα κάνω ένα αντίγραφο. Και όταν το τράβηξα, έκανα αυτό. Εδώ λοιπόν. Άρα ξαναλέω ότι εδώ κοιτάζουμε τεχνικές και να μπορούμε να δούμε μερικά πράγματα που δυσκολευόμαστε να ζωγραφίζουμε. Άρα, ας πούμε να πάρω ένα τετράεδρο. Αυτό μπορώ να το ανοίξω. Ρωτάω, θα είναι το ίδιο.
Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Αυτό είναι το ίδιο με αυτό ή όχι. Μόνο το λέτε ότι είναι το ίδιο και δείτε το σωρά. Άρα ποιος είναι αυτός, στην πραγματικότητα είναι οκτάεδρος. Άρα, άμα θέλουμε να το δούμε καλύτερα, παίρνουμε μια πυραμίδα και κολλάς μια πυραμίδα που κάτω. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Okay. I showed you all the same thing. But here, you see, it doesn't seem like a cube, no? Δεν μοιάζει με κύβο. Αλλά στην πραγματικότητα αυτό που πρέπει να μετράς είναι για να είσαι σίγουρος ότι είναι κύβος, τι πρέπει να ξέρεις. Έχει... αυτό εδώ είναι το... Σωστά. Είναι το σωστά. Άρα, στην πραγματικότητα πρέπει να μετρήσεις. Πόσες κορυφές έχεις? Ένας κύβος πόσες κορυφές έχει? Έχει 8. 8, οκ. They count the edges. 36. Πόσες ακμές έχει ένας κύβος? Ήσυχα. 12, correct. Έχουμε 12 εδώ? Ναι. 12, οκ. Άρα έχουμε το 8. Και τώρα είναι πόσες έδρες. Άρα εδώ πρόσεξε, γιατί αυτό είναι λίγο παράξενο. Αυτό έχουμε μία εδώ. Μία εδώ. Okay. Την βλέπεις τη μία εδώ. Ναι. Την βλέπεις τη μία εδώ. Ναι. Τη μία εδώ. Ναι. Τη μία έξω. Ναι. Αυτή εδώ είναι η ίδια. Okay. Άρα με αυτό είναι λίγο πιο δύσκολο να το δεις. Ενώ άμα σου ξαναφτιάξω αυτό και στο βάλω μέσα. Εδώ θα είναι πιο εύκολο να το μετρήσεις. Θα δεις 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 12. Εδώ κάνουμε το ίδιο. Με αυτήν την τεχνική, άμα σου πω έτσι πόσες είναι οι έδρες, the faces, it's difficult because you have to compute this kind. And also this one, this one, this one, this one. Okay, so if I do this, it's easier. So, for example, this is this guy. I don't need third dimension to see it. So I just compute. 4. This is 4. Okay, so in fact I use this. And this is a topological invariant. Αυτό είναι τετράεδρο. Τετράεδρο, ok? So I count. 1, 2, 3, 4. Γιατί το έξω, είναι από πίσω, μόνο στο έξω. Είναι σαν να το έχω σκίσει. Φαντάζομαι τώρα ότι εγώ ζωγραφίζω πάνω στη φανέλα σου και έχω μια τρύπα. Μετά την ανοίγω, σκίζω και την πάω κάτω τη φανέλα και είναι όλη η φανέλα σου κάτω. Αυτό που θα έχει ζωγραφίσει με αυτόν τον τρόπο θα σου κάνει αυτό. Άρα εδώ είναι ένας πολύ γρήγορος τρόπος να μπορείς να κάνεις υπολογισμούς χωρίς να έχεις τη δυσκολία ότι δεν μπορείς να το ζωγραφίσεις.
Εδώ είναι ακόμα χειρότερο. Because you need four dimensions. And in fact, you can compute how many vertices there are in a tesseract. No? Yeah. How many? 12. No. Yeah. No. Vertices. Vertices? No. 16. Because it's 8 plus 8. Yes? 8 vertices, 8 vertices. Now I want to count the edges. So, I have those. 12. I have a copy. 12. And I have those lines. How many lines have? 8. Yes, correct. Great. So? Yes. So imagine now that can answer correctly. Μπορείς να απαντήσεις σωστά. Για ένα πράγμα που δεν βλέπεις, που είναι σε τέσσερις διαστάσεις, εσύ απαντάς σωστά και έχετε αυτές τις ερωτήσεις, ενώ άλλοι δεν καταλαβαίνουν καν γιατί το ζωγράφησε. Δεν μας πειράζει αυτό. Οκ. Τώρα θα μου πείτε, οκ, αλλά πώς θα βρω faces. Θα μετρήσω τώρα πόσες έδρες είναι. Οκ. It's trivia. Use this. Because I know this, so I know the vertices. Okay. I don't know the faces, but I know the edges. So I will put this here. I will put this here. Now we get this. So here I have 16. Here. About 32. See? So I can find the face. The faces is very difficult to count them. But if you know the formula, it's trivial. That's the point. It's okay? Okay. Άλλη ερώτηση? Ευχαριστώ. Βλέπεις χώρη, βλέπεις θάλασσα. Όχι, βλέπεις ένα χαρτί. Δεν βλέπεις ένα χαρτί. Οκ. Ποιος σου λέει ότι αυτό το χαρτί είναι η Ελλάδα? Λέει αυτός που το έγραψε, που λέει θεσικός χαρτής της... Οκ. Άρα εγώ άμα γράψω εδώ Κολοκύθη, θα πεις ότι είναι Κολοκύθη. Όχι. Οκ. Σε ποια απόσταση της γης πρέπει να είσαι για να βλέπεις αυτό? Γιατί ξέρουμε ότι υπάρχει Ελλάδα. Αυτό εδώ είναι απεικόνιση. Αυτό εδώ είναι απεικόνιση. Άρα δεν βλέπεις το αντικείμενο, αλλά αυτή η απεικόνιση σου επιτρέπει να βλέπεις το αντικείμενο χωρίς να το βλέπεις. Εδώ, αυτό πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι άμα σηκωθούν πάνω από τη γη θα δουν αυτό. Yeah. Όχι. Δεν υπάρχει πουθενά αυτό. Γιατί αυτό είναι παραμορφωμένο. Αυτό κανονικά είναι να το δούμε έτσι και να έχουμε γραμμές οι οποίες να είναι παράλληλες. Θα πρέπει να ήμασταν στο άπειρο. Άμα ήσουν στο άπειρο δεν θα βλέπεις την Ελλάδα. Είναι πιο αφαιρετικό. It's much more abstract than you think. Okay. So, there is no point of view to see this. Αλλά σημαίνει ότι εδώ, με τέσσερις διαστάσεις, σου λέω, σε ποια απόσταση πρέπει να είσαι για να δεις τέσσερα. Πρέπει να είσαι από πάνω. Ναι, αλλά να είσαι από πάνω, αλλά σε τέσσερις διαστάσεις. Ναι. Είσαι σε τρεις. Δεν μπορείς. Όμως, άμα κάνεις έτσι, το σκεφτείς και βρεις εργαλεία, το κάνεις. Εδώ λοιπόν, οι χάρτες, παλιά, μπορούσαν να μετρήσουν δίπλα τι είναι. Σιγά σιγά σκεφτήκαν
πιο αφαιρετικά και φτιάξαμε χάρτες. Όλοι αυτοί οι χάρτες είναι λάθος. Για ποιο λόγο, γιατί όλες αυτές είναι παράλληλες. Ναι, πάνω σε μία γη, αυτά εδώ δεν είναι παράλληλες, είναι κομμάτια από κύκλους. Από τη στιγμή που το βάζεις παράλληλο, είναι λάθος. Ναι, αυτό εδώ είναι η τριγωνοποίηση με 100, παίζει λοιπόν αυτό. Κάνεις ένα μεσημβρινό, δεν είναι έτσι? Ναι, γιατί δεν μπορεί να είναι οριζοντικός, γιατί το... Ωραία, τώρα αυτό, άμα το αλλάξω και το κάνω έτσι. Σε ποια απόσταση πρέπει να είμαι για να δω αυτό έτσι? Είναι στο άπειρο. Άμα είναι στο άπειρο, όλο αυτό το βλέπω έτσι. Αν το βλέπω. You see what I mean now? So in fact it's abstraction. Η αφαιρετικότητα σου επιτρέπει να δεις ακόμα και κάτι που δεν μπορείς να δεις και ούτε πρόκειται να δεις ποτέ, εκτός αν έχεις μυαλό. Εσείς οι τέσσερις φαίνεται να είστε στη σωστή κατηγορία.